φίλε του στοιχήματος. Τον μπάλα πέτεινε ακόμα μια φορά κοντά σας. Μπροστά μου ο Σαββατοκύριακο που το κουπόν είναι τεράστιο. Την περασμένη εβδομάδα τα πήγαμε αρκετά καλά στους αγώνες του Champions League και της Europa League. Καθώς την Τρίτη πέρασε και ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης εύκολα και το διπλό της Arsenal. Πέρασε και ο άσος του Άγιαξ εχθές. Βέβαια, όσοι είδαν τα παιχνίδια της Manchester City με την Barcelona και τη Torino με τη Zenit που τα είχαμε δώσει over 3,5 και over 2,5, μπορούν να καταλάβουν εύκολα ότι το χάσαμε από θέμα συγκυρίας, από θέμα ατυχίας στο 5 στα 5. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τους αγώνες Σαββατοκύριακου και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πετύχουμε το απόλυτο. Περνάμε στους σημερινούς αγώνες. Με πρώτο παιχνίδι είναι ένα από το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτού του Πανετολικού με το Λεβαδιακό. Μεσοβόμαδα Πανετολικός έκανε πολύ άσχημη εμφάνιση, έχασε 3-0 εκτός έδρας από την Τσάνθη. Βέβαια δεν έχει μείνει μακριά από τα play-off, όπου είναι και ο μεγάλος στόχος. Η απόσταση των 3 βαθμών καλύπτεται εύκολα αν δούμε το γνωστό Πανετολικό που τον τελευταίο καιρό είπαμε τα έχει θαλασσώσει. Από την άλλη μεριά ο Λεβαδιακός κέρδισε 3-0 εύκολα την Καλονίση προς που κάνει για παραμονή στην κατηγορία. Πήρε και ένα τρίποντο την Κυριακή με την Νίκη Βόλου που δεν υπήρχε αγώνας. Και πάει σήμερα στο Αγρίνιο για ένα βαθμό ή βαθμούς οι οποίοι θα του δώσουν κατά μεγάλο ποσοστό την παραμονή στην κατηγορία. Βέβαια ο Πανετολικός, ο καλός Πανετολικός στην έδρα του, έχουμε δει τι είναι ικανός να κάνει. Πάμε στον Άσο, υπάρχει σε καλή απόδοση. Δεύτερη επιλογή μας είναι από το ιταλικό πρωτάθλημα το παιχνίδι της Μίλαν με την Κάλιαρη. Η Μίλαν την αγωνιστική πέρασε στη Φιωρεντίνα 2-1. Το 2-1 είναι εικονική εικόνα βέβαια το σκορ, καθώς έπρεπε να δεχτεί παραπάνω τέρματα και σε ορισμένες στιγμές είχαμε την αίσθηση ότι η Φιωρεντίνα σταματούσε τις ευκαιρίες. Δεν ήθελε να βάλει γκολ, έτσι έδειχνε στο παιχνίδι της. Η Μίλαν έχει χάσει το τρένο της Ευρώπης πλέον, παίζει για τη φανέλα της. Από την άλλη μεριά η Κάλιαρη θα σώσει δύσκολα τη χρονιά. Έδειξε σημάδια ζωή στο 1-1 με την Έμπολη εντός έδρας. Μα έχει μείνει στις θέσεις που οδηγούν στον εμβασμό και με το πρόγραμμα που ακολουθεί να είναι βουνό, δύσκολο να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Άσος είναι σε καλή απόδοση και περιμένουμε ένα ξέσπασμα της Μίλαν. Τρίτη και τελευταία επιλογή για σήμερα Σάββατο είναι από το αγγλικό πρωτάθλημα το παιχνίδι της Newcastle με την Arsenal. Η Newcastle φέτος κάνει τραγική χρονιά, βρίσκεται στις μεσαίες θέσεις βαθμολογίας, λίγο πιο πάνω από αυτές που οδηγούν στον υποβασμό. Βέβαια, δύσκολο θα πέσει, καθώς οι ομάδες που είναι να πέσουν έχουν πάρει το δρόμο τους. Και τώρα παλεύει από εδώ και πέρα τα παιχνίδια για κάτι καλύτερο, για μια καλύτερη θέση βαθμολογία. Από την άλλη μεριά, η Arsenal είναι η γνωστή Arsenal τον τελευταίο χρόνο αλλοπρόσαλη. Μπορεί να κερδίσει τους πάντες, μπορεί να χάσει και από τους πάντες, όπως το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Όπου ενώ έχει χάσει ένα 3 από την Arsenal στο Champions League στην έδρα, από τη Μονακό στην έδρα της 1-3, είχε κέρδισε στη Γαλλία 0-2, αλλά δεν κατάφερε να περάσει. Σήμερα είναι φαβορή για το παιχνίδι αυτό, αλλά η αποδόση και για αγγλικό πρωτάθλημα είναι για γέλια. Θα πάμε στο over 2,5, υπάρχει σε καλή απόδοση και θα δούμε ανοιχτό παιχνίδι σίγουρα. Ποτέ δεν κλείνονται αυτές οι δύο ομάδες, και ειδικά η Arsenal. Περνάμε και στους αγώνες Κυριακής σήμερα, όπου η Κυριακή είναι η μέρα των ντέρμπι. Θα δείτε τώρα το λόγο. Πρώτο παιχνίδι από το αγγλικό πρωτάθλημα, η πρώτη μας επιλογή είναι το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, της Liverpool με τη Manchester United. Η Liverpool την αγωνιστική πέρα πήρε σπουδαίο διπλό με Swansea 0-1, ανέβηκε στην 5η θέση, είναι στον πόντο η διαφορά από την 4η θέση που οδηγεί στα αστέρια, που είναι η Manchester στην 4η θέση, η συγκεκριμένη η σημερινή της αντίπαλος. Η Manchester κέρδισε εύκολα την Tottenham 3-0, ανεβαίνει στην βαθμολογία, ανεβαίνει αγωνιστικά σιγά σιγά και γενικά και αυτή την έξοδο της Champions League στο πρωτάθλημα, δύσκολο να το πάρουν μία από τις δύο ομάδες. Πάμε στο goal goal εδώ, υπάρχει σε καλή απόδοση. Καθώς ό,τι σημείο εδώ πέρα και να επιλέξεις, όλα είναι ανοιχτά γιατί μιλάμε για αγγλικό πρωτάθλημα και δύο πολύ δυνατές ομάδες. Δεύτερη επιλογή μας είναι το ισπανικό πρωτάθλημα, το ντέρμπι της Villarreal με τη Σεβίλη. Οι δύο ομάδες κοντράρονται για τρίτη φορά μέσα στη βδομάδα, καθώς είχαμε τον εφήλιο για τον Europa League που πέρασε άνετα η Σεβίλη με δύο νίκες στον επόμενο γύρο. Η Villarreal την αγωνιστική που πέρασε δεν κατάφερε να κερδίσει, έμεινε στο 0-0, έχασε έδαφος για την έξοδο στην Ευρώπη, βέβαια δεν έχει μείνει μακριά. Μία από τα ίδια νίκη για τη Σεβίλη που κέρδισε εύκολα 3-0 την Έτσε και έμεινε στην 5η θέση και κοντά στη θέση που οδηγούν στο Champions League. Ντέρμπι Ευρώπης λοιπόν σήμερα στο Μαδριγάλ και θα ποντάρουμε στον Άσο καθώς η Villarreal θέλει εκδίκηση για τον αποκλεισμό της Ευρώπης. Και η τελευταία επιλογή μας είναι πάλι ντέρμπι, ίσως το μεγαλύτερο στον κόσμο, είναι αυτό της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας στην αγωνιστική που πέρασε. Πέρασε πολύ εύκολα από την έδρα της Eibar με 0-2. Μία νίκη πέτυχε και η Ρεάλ 2-0 τη Λεβάντε σβηστά και πάνε και δύο ομάδες ανεβασμένες στο μεγάλο ντέρμπι. Το ντέρμπι αυτό θα κρίνει κατά μεγάλο ποσοστό τον τίτλο, καθώς ο νικητής θα πάρει μεγάλη όθηση και από εκεί πέρα το πρόγραμμα είναι εύκολο για τις δύο ομάδες. Θα πάμε στον Άσο εδώ, καθώς η Μπαρτσελόνα είναι ανεβασμένη, η προϊστορία είναι με τη μεριά της στην έδρα της.
ο Μέση είναι ανεβασμένος και ο Άσος είναι σε καλή απόδοση. Συνοψίζουμε λοιπόν για τους αγώνες του Ιδημέρου, ξεκινώντας από τους αγώνες του Σαββάτου. Πανετολικός Λεβαδιακός Άσος, Μίλαν Κάλιαρη Άσος, Newcastle Arsenal, over 2.5. Περνάμε και στους αγώνες Κυριακής τώρα, όπου είναι η μέρα των ντέρμπι όπως είπαμε. Liverpool, Manchester United, Goal Goal, Villarreal, Sevilla, Άσο, Barcelona, Real Madrid, Άσο. Καλή επιτυχία στις επιλογές σας.